Καλό μεσημέρι. Καλησπέρα, παιδιά. Καλό μεσημέρι σε όλους. Τι ποδόσφαιρο, την μπάσκετ, τη βόλεϊ, τη handball, την γκολφ, τάβλη, παντού το ίδιο είναι. Δεν αλλάζει κάτι. Όχι, ναι, εντάξει. Εντάξει, είναι. Νομίζω ότι είπε χθες ο Τσαλόπουλος, ξεκινώντας, ο πρόεδρος του ΤΑ, ότι είναι. Μάλλον το είπε ο Δημοκράτης, ο Βαδόπουλος. Ναι. Είναι μια ολομέτωπη επίθεση, η οποία νομίζω, της οποίας μάντης νομίζω ήταν η χθεσινή συνέντευξη τύπου. Mm. Σήμερα επιβεβαιώθηκε με την επαφή που έχουμε την ανοιχτή με τα, παιδιά τους παοξίδες της Ρόδου, όπου οι άνθρωποι εμφανίστηκαν σήμερα το πρωί χωρίς κανένα διακριτικό και χωρίς καμία έτσι, παρουσία οπαδική για να κάνουν μια προεγγραφή όπως είχε ανακοινώσει η Οργανωτική Επιτροπή μας, την ΕΟΠΕ που διοργανώνουν το Final Four, για να μπουν στο γήπεδο ως μόνιμοι κάτοικοι Ρόδου και ως, ως ενδεχομένως δηλαδή κάποιες από τις ομάδες που υπάρχουν στο Final Four, στην προκειμένη περίπτωση παοξίδες. Και τους είπα ότι παιδιά λυπούμαστε, αλλά είναι εξαντλημένες οι προσκλήσεις και η χωρητικότητα του γηπέδου. Δηλαδή. Δηλαδή έχει εξαντληθεί ένα γήπεδο 1200 θέσεων με προεγγραφές προσκλήσεων με φυσική παρουσία όπως επιβάλλει, ο κανονισμός που, έχουν δώσει ή μάλλον οι, προϋποθέσεις που έχουν δώσει για να γίνει εγγραφή για να παραλάβεις πρόσκληση την Παρασκευή. Δηλαδή η διαδικασία ποια είναι, πας κάνεις μια προεγγραφή με την ταυτότητά σου και την Παρασκευή παραλαμβάνεις την πρόσκλησή σου. Εδώ έχει συμβεί το εξής, γιατί οι πληροφορίες που έχουμε είναι πολύ ασφαλείς και σχεδόν σίγουρες και επιβεβαιωμένες, είναι ότι φύλαθλοι τόσο του Ολυμπιακού όσο και του Παναθηναϊκού, ο πρώτος είναι τελικός, σας θυμίζω, είναι ΠΑΟΚ Ολυμπιακός και ο δεύτερος είναι Παναθηναϊκός Ηρακλής. Οι πληροφορίες που έχουμε είναι ότι συνδεσμίτες, εκεί συνδεσμίτες των δύο ομάδων της Αθήνας, είχαν πάει με λίστες και όχι με φυσική παρουσία όπως απαιτείται, που σας είπα προηγουμένως. Είχαν προεγγράψει και έχουν προκαταλάβει ας πούμε, τις θέσεις του γηπέδου. Και αυτή τη στιγμή το πιθανότερο σενάριο που μπορεί να ισχύσει για αυτό που θα δούμε στον ημιτελικό της Παρασκευής, στους δύο ημιτελικούς, θα είναι ένα γήπεδο γεμάτο στον πρώτο ημιτελικό με οπαδούς του Ολυμπιακού και στο δεύτερο πιθανότατο με οπαδούς του Παναθηναϊκού. Μάλιστα. Δηλαδή, λέμε ότι πάει ο ΠΑΟΚ να παίξει άλλο ένα κύπελο στη Ρόδο με το παραμύθι των προσκλήσεων από την Ομοσπονδία. Έτσι. Με το παραμύθι της ειδικής διαχείρισης. Καλά, ναι. Okay, δηλαδή, ναι. Δηλαδή, είχαμε και πέρυσι ειδική διαχείριση εδώ και προσκλήσεις του Παλέτε Σπορ δοθήκαν σε σχολεία και σε σωματεία βόλεϊ. Δεν άνοιξε κανένα σημείο της ΕΟΠΕ ή της Οργανωτικής Επιτροπής Θεσσαλονίκης να πούν να έρθουν φύλαθλοι να κάνουν προεγγραφή, γιατί το Παλέτε Σπορ θα είχε 6.000 παοξίδες στην προκειμένη περίπτωση. Έτσι δεν συμβαίνει και δεν θα τολμούσαν να έρθουν 70 χούλιγκανς από την Τουρκία μέσα στο Παλέτε Σπορ να προκαλέσουν όποιο κόσμο του ΠΑΟΚ υπήρχε μέσα. Αλλά στη Ρόδο επικράτησε άλλη συνθήκη ειδικής διαχείρισης. Τρία σημεία ανοιχτά, όπου σίγουρα η προσβασιμότητα του ΠΑΟΚ θα ήταν πολύ δύσκολη και του κόσμου του, γιατί οι άνθρωποι δικοί μας πήγανε σήμερα, γιατί υπήρχε περιθώριο τριών ημερών, από τη Δευτέρα μέχρι την Τετάρτη, αύριο, είναι για να πάει να κάνεις προεγγραφή. Αλλά σήμερα που πήγαν οι συνδεσμίτες, οι οπαδοί, οι δικοί μας συνδεσμίτες της Ρόδου, είπαν ότι δεν υπάρχουν προσκλήσεις. Γιατί οι άνθρωποι ήταν σε ανοιχτή συνεννόηση με τη Θεσσαλονίκη. Δεν μπορούσαν ξαφνικά να πάνε 30 άτομα να μπουν μέσα σε ένα χάος χιλίων ανθρώπων, που όπως φαίνεται ότι θα είναι μεθαύριο, την Παρασκευή μάλλον, που το πλήθος θα είναι σίγουρα με τον κόσμο του Ολυμπιακού. Μάλιστα. Και εδώ πέρα φυσικά αρχίζουν όλα τα παράδοξα και όλος ο παραλογισμός. Σε αυτές τις συνθήκες λοιπόν που φαίνεται ότι θα επικρατήσουν, εγώ σας το λέω γιατί υπάρχει μια συνεννόηση τόσο με τον πρόεδρο όσο και γενικότερα με τον ΑΣ. Ο ΠΑΟΚ θα δώσει την αντίδρασή του και πριν το παιχνίδι και, την ώρα του παιχνιδιού. Θα δούμε πώς θα αντιδράσουμε και τι θα κάνουμε. Σκέψεις να μην μετέχει ο ΠΑΟΚ γίνονται? Εξετάστηκε αυτό και με την νομική σύμβουλο του ΑΣ, αλλά επειδή είναι εξοντοτικό το να μην συμμετέχεις, ναι, έχουμε φύγει από αυτή την προϋπόθεση. Δηλαδή είναι εξοντοτικό για την επόμενη χρονιά. Μέχρι που μπορείς να χάσεις την κατηγορία. Δηλαδή δεν είναι κάτι που μπορούμε να πούμε σε αυτήν τη σκέψη. Μάλιστα. Να χάσει η ομάδα κατηγορία,
Όχι, προς Θεού, δεν, απλά ρωτώ, διότι προκαλεί. Εμείς εξετάσαμε όλα τα ενδεχόμενα. Είναι εξοργιστικό είναι... να σκηνοθετούν μία κατάσταση τόσο εξόθαλμα. Δηλαδή, είναι αυτό που λέμε που συμβαίνει στο ποδόσφαιρο. Μας θεωρούν πολίτες δεύτερης κατηγορίας, ηθαγενείς, που όταν. Και πέρα από αυτό, συμβαίνει και το εξής. Θεωρούν ότι, ας πούμε, αν σε εξυπηρετήσουν στο να σου πούν ότι μπορούμε να σας δώσουμε ένα ποσοστό από τα εισιτήρια μετάβασης, ας πούμε, λέω ένα παράδειγμα, ότι κάνουν κάτι που νομίζουν ότι θα τον πιάσουμε το χωριάταρο στην καλή και θα τον φάμε. Το χωριάταρο, έτσι ακριβώς. Ναι, έτσι ακριβώς. Δηλαδή, λες και εμείς είμαστε έχουμε έρθει από το φεγγάρι, δηλαδή. Δεν πατάμε εδώ, δεν ζούμε εμείς εδώ, δεν έχουμε βιώσει τίποτα. Και ότι ξαφνικά πέσαμε από το διάστημα στη γη. Για να αντιληφθούμε σήμερα τι συμβαίνει. Εντάξει, δηλαδή σημαίνω εξωπραγματικά. Εδώ σχεδόν αποκρύφθηκε, όχι σχεδόν, αποκρύφθηκε πλήρως, θα έλεγα, από τον ΠΑΟΚ, το ότι θα υπάρχει διανομή, δηλαδή προεγγραφή προσκλήσεων, με καταμερισμό κατά σωματείων. Δεν υπόθηκε ποτέ. Και μαθαίνω τώρα από τα παιδιά της Ρόδου από χθες ότι όταν πήγαινες να κάνεις προεγγραφή, σε ρωτούσαν από ποιο σωματείο είστε. Ποιο σωματείο, δηλαδή θέλετε να πάτε στους Ολυμπιακούς, θέλετε να πάτε. Δηλαδή είναι κάτι που δεν ήρθε ποτέ σε εμάς εν γνώση μας. Θα είχαμε στείλει και άνθρωπο κάτω στην Αθήνα, δηλαδή στη Ρόδο και τη στιγμή. Αλλά το θέμα είναι το εξής. Ότι εδώ η διαδικασία ήταν ότι έπρεπε να είσαι ο ίδιος με ταυτότητά σου. Και εδώ μαθαίνουμε ότι έγιναν προεγγραφές. Δεν είμαι από καμία ομάδα, είμαι φίλαθλος, δηλαδή δεν μπορώ να παρακολουθήσω το παιχνίδι. Μα να σας πω κάτι, κύριε Βασιλόπουλε. Ποιο ήταν το πιο φυσιολογικό και η πρόταση η δική μας σε ένα τέτοιο Final Four, που υπάρχουν οι δύο ομάδες της Αθήνας, δύο της Θεσσαλονίκης, σε ένα νησί όπου, εντάξει, η εντοπιότητα είναι υπέρ του Ολυμπιακού, του Παναθηναϊκού. Okay, αλλά ποιο ήταν το φυσιολογικό, αν εσείς ήσασταν, ας πούμε, ο διοργανωτής του Final Four, δεν θα λέγατε ότι να κρατήσει η τοπική κοινωνία ένα κομμάτι του γηπέδου και των προσκλήσεων για να εξυπηρετήσει τις ανάγκες της, να κρατήσει η αστυνομία τα κενά της για να διατηρήσει την ασφάλεια εντός γηπέδου, και να πάνε οι μισές προσκλήσεις στην Αθήνα και οι μισές προσκλήσεις στη Θεσσαλονίκη, στο γραφείο το τοπικό εδώ της ΕΟΠΕ, να γίνει διαχείριση. Θέλει, και να γίνει μια διαχείριση λογική, σωστή, με τις απαιτήσεις ενός Final Four. Πόσες προσκλήσεις σας έδωσαν σαν TAP PAOK, 14, τι, κάτι τέτοιο διάβασα. 15. Γιατί πράγμα. Τη μία να την γυρίσετε πίσω. 15 για να εξυπηρετήσουμε την. Το χάσαμε. Ξαναπάρουμε τον κύριο Παϊσιάδη για να ακούσετε τι γίνεται. Ακούτε τι γίνεται. Το ίδιο είναι. Ακριβώς το ίδιο συμβαίνει. Ξυπνήστε σας παρακαλώ πάρα πολύ. Στο βόλεϊ έγιναν οι εγγραφές. Μάλλον τους έπαιρναν τηλέφωνο αυτούς που ήθελαν. Και όταν πήγαν οι άλλοι, οι βλάχοι, οι χωριάτες, οι φίλαθλοι του ΠΑΟΚ, εκεί, όπα. Όπα, που πας, έχουμε προεγγραφές. Δεν καταλαβαίνετε τι γίνεται. Μας το λένε μέσα στα μούτρα μας. Δεν έχουν κάποιο ζήτημα να το κάνουν διακριτικά. Το κάνουν ομά και σου λένε κάτσε κάτω. Δεν υπάρχεις. Υπάρχουμε μόνο εμείς. Λοιπόν, κάτι λέγατε, κύριε Παϊσιάδη. 15 προσκλήσεις είπατε. Εγώ είπα τη μία πριν να τη γυρίσετε πίσω. Ναι. Κράτησε την, αν θέλετε. 14 προσκλήσεις, εντάξει. Και συμπλήρωσα ότι δεν ξέρω αν το ακούσατε. Δεν ακούστε και χαθήκατε. Ναι, είναι ένα αστείο νούμερο για μια ομάδα που έχει περίπου 70 χορηγούς, 70 και κάτι, που έχει γύρω στα 400 ακριβά διαρκείας, VIP, και γύρω στα 1400 σε σύνολο. Δηλαδή ο ΠΑΟΚ για τις απαιτήσεις του πραγματικά θα ήθελε δύο γήπεδα σαν αυτά που γίνεται το Final Four σήμερα. Αλλά αυτό που σε πειράζει δεν είναι ότι δεν εξυπηρετείται όλος αυτός ο κόσμος που πραγματικά θέλει να παρακολουθήσει την ομάδα. Είναι ότι δεν υπάρχει ισοτιμία και ισονομία στη διαχείριση. Αυτό είναι το βασικότερο από. Κύριε Παϊσιάδη. Ναι, ο ΠΑΟΚ όλες αυτές τις μέρες έχει εκφράσει ανοιχτά την αντίθεσή του, την ενόχλησή του με όλη αυτή την κατάσταση. Από την πλευρά της ΕΟΠΕ, ποιες ήταν οι απαντήσεις που πήρατε? Δεν σας έλαβαν καθόλου υπόψη? Μας στείλανε χθες το απόγευμα στις 5 και κάτι, το έχει ο πρόεδρος το mail. Μας στείλανε μία απάντηση ότι δεν μπορούμε να σας διαθέσουμε την απέτησή σας σε προσκλήσεις και ότι ισχύει το καθεστώς ειδικής διαχείρισης,
όπως προκύπτει με τη φετινή διοργάνωση το καθεστώς αυτό, γιατί σας είπα πέρυσι ήταν τελείως διαφορετικά τα πράγματα, και ότι θα παραλάβουμε 15 προσκλήσεις για τις ανάγκες του τμήματος. Κύριε, να ρωτήσω κάτι άλλο. Σας επιτρέπουν να έχετε όλους τους αθλητές ή υπάρχει περιορισμός εκεί για τον ΠΑΟΚ? Δεν ξέρω αν θα μπουν όλοι. Τώρα έχουμε και μικρούς τραυματίες. Δεν ξέρω, ας πούμε, ο Πατακίδης θα μπορέσει να πει στο γήπεδο. Έχουμε και αυτά τα θέματα. Όχι, πέραν τούτου. Μπορείτε να έχετε όλους τους. Είναι η πρόβλεψη αθλητών για τον πάγκο του ΠΑΟΚ και του Ολυμπιακού είναι ίδια ή υπάρχει διαφορά? Όχι, είναι ίδια. Ίδια είναι. Ναι. Και έχετε και παράπονα. Αυτό το παράπονα. Μα έχετε και παράπονα. Δηλαδή, σας αφήνουν να έχετε ίδιους. Ο προπονητής μπορεί να έρθει. Δεν παραλογίζεστε, το καταλαβαίνετε. Μετά λέμε η κακιά η Αθήνα κτλ. Εντάξει. Όχι, εγώ λέω το εξής. Είναι κάτι που το είπαμε και χθες στη συνέντευξη τύπου. Επειδή υπήρχε προεκλογικά, γιατί είναι η δεύτερη χρονιά που υπάρχει αυτή η ομοσπονδία, διοίκηση, ναι. Διοίκηση. Επειδή χθες εκφράσαμε το παράπονο αυτό και είπαμε ότι θα έπρεπε να γίνει με αυτόν τον τρόπο, δηλαδή να μοιραστούν προσκλήσεις στις δύο πόλεις, και επειδή υπάρχει η δέσμευση της ΟΠΕ ότι κάθε χρόνο θα κάνει μία φορά στο Νότο και μία φορά στο Βορρά το Final Four. Αν του χρόνου, ας πούμε, γίνει, λέμε, σε καμία Κοζάνη, καμία Κατερίνη ή κάπου στον Εύρο. Θα είναι άλλη διαχείριση, περιμένετε. Όχι, μην πάρουν τις σκέψεις μας και την ιδέα μας και πάρουν τις προσκλήσεις του χρόνου και πούνε, εσείς το είπατε πέρυσι, να μοιράσουμε τις προσκλήσεις στις δύο πόλεις και το κάνουμε φέτος. Δηλαδή, γιατί υπάρχει και αυτή, υπάρχουν και αυτά τα μυαλά υπάρχουν στην ΕΟΠΕ μέσα που μπορεί να μας πούν, ήταν δική σας ιδέα πέρυσι. Το εφαρμόζουμε από φέτος. Δηλαδή, τα συναντάς όλα εδώ, αλλά είπαμε ότι. Κάτι σκέφτηκα να ρωτήσω και τα έβαλα με τον εαυτό μου και αυτό σταμάτησε. Πείτε τι θέλετε να πείτε, θα σας πω τι ήθελα να ρωτήσω. Όχι, εγώ ήθελα να σημειώσω αυτό και το είπα ότι να σημειώσουμε την ημερομηνία, μην έχω και συμβεί του χρόνου. Γιατί αν το χρόνο γίνει το Final Four εδώ πάνω και συμμετέχει πάλι ο ΠΑΟΚ και ο Ολυμπιακός και ενδεχομένως κάποιες άλλες ομάδες, μην μας πούνε ότι τώρα που γίνεται στη Βόρεια Ελλάδα το Final Four θα μοιράσουν προσκλήσεις στην Αθήνα. Και θα εγγραφούν στην Αθήνα για να έρθουν στην Θεσσαλονίκη ή οπουδήποτε γίνει το φάλαφρο στην Βόρεια Ελλάδα. Αυτό ήθελα να επισημάνω. Σκέφτηκα αν θα ήταν σωστό να απευθυνθείτε στο Υπουργείο Αθλητισμού. Και μετά συνέλαβα τον εαυτό μου να πιάνω με κορόιδο. Δηλαδή, είμαι στον κύριο Βασιλιάδη. Ναι. Που δεν μπορεί βέβαια, είναι σοκαρισμένος ο άνθρωπος ακόμα και τον έχουν διασωληνωμένο για να συνέλθει από το σοκ της εικόνας του Βασαβίδη. Ναι, είναι ακόμα πολύ μεγάλο το σοκ. Μια που έχει λύσει τόσα προβλήματα στο ελληνικό αθλητισμό, θα ήταν αρμόδιο να λύσει και αυτό. Μάλιστα. Εντάξει, υπάρχει αυτή η λογική πλέον και στην Αθήνα ότι θα πρέπει να φαινόμαστε απέναντι στον ΠΑΟΚ όλοι σαν να συμβαίνουν τα πράγματα για πρώτη φορά. Δηλαδή, πλέον ο ΠΑΟΚ είναι το μαύρο πρόβατο σε όλους. Δηλαδή, και ο ΠΑΟΚ έχει τη θετική του πλευρά. Και πρέπει να το δούμε και αυτό, έτσι. Έχει την αξία του. Το ότι ενώσαμε εμείς την αθηναϊκή νομεκλατούρα απέναντι στον ΠΑΟΚ είναι και αυτό θετικό. Πολύ μεγάλη πρόθεση. Μαζί της Αθήνας ενώθηκε. Τεπούνι με ένας ΠΑΟΚ να έχει ενώσει Ολυμπιακό, Παναθηναϊκό και ΑΕΚ είναι τρομερό. Δηλαδή, κύριε Βασιλόπουλε, αυτό πραγματικά το σκεφτόμαστε πριν από κάποια χρόνια, θα λέγαμε ότι είναι απίθανο να συμβεί, έτσι. 100%. Εντάξει, μπορεί πρωταθλήματα να στερούνται στα τμήματα, σε όλα τα τμήματα, όχι μόνο στο ποδόσφαιρο. Πιστέψτε με, γίνονται σε όλα τα τμήματα και ειδικά στην ερασιτέχνη. Σας λέω, μας κλάπηκε πριν από δύο μέρες ένα τίτλο στο γυναικείο μπάσκετ στις Νεάνιδες. Αλλά πάντως σας λέω το εξής, ότι αυτό το πράγμα είναι πρωτοφάνες. Πριν από κάποια χρόνια δεν θα μπορούσε να το φανταστεί ουδείς, ότι ολόκληρος ο αθηναϊκός τύπος, ολόκληρο το αθηναϊκό κατεστημένο έχει βρεθεί απέναντι στον ΠΑΟΚ. Εγώ θα ευχηθώ καλή επιτυχία. Θα σας πω, και νομίζω ότι το έχετε μεταφέρει, ότι από αυτό που συμβαίνει να οπλιστούν παίκτες και τεχνική ηγεσία, γιατί εσείς είστε έτοιμοι, με μεγαλύτερη δύναμη για να πετύχουν έναν άθλο, γιατί περί άθλου θα πρόκειται αν επιστρέψετε από τη Ρόδο και Πελούχη. Δεν υπάρχει άλλος δρόμος για μας. Το ότι θα παλέψουμε είναι δεδομένο. Σας λέω το εξής, και αν πραγματικά το γήπεδο και η ατμόσφαιρα είναι αυτή που πρέπει να είναι, εμείς δεν είμαστε μονόφθαλμοι, ούτε είμαστε ουτοπιστές. Δηλαδή, αν πραγματικά δούμε μια ατμόσφαιρα όπου θα επικρατούν συνθήκες, χωρίς διακριτικά, χωρίς σημαίες, χωρίς τον συνδεσμιακό πανικό από πλευράς Ολυμπιακού ή οποιαδήποτε ομάδος μονόπλευρα,
ο ΠΑΟΚ θα μπει και θα παίξει. Και θα παίξει πραγματικά. Θα παίξει για να ματώσει, για να πάρει τον τίτλο. Αλλά σε οποιαδήποτε άλλη περίπτωση θα το δούμε. Θα πολύ ωραία. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Πασιάδη, να είστε καλά. Καλή επιτυχία και κουράγιο και δύναμη που ξέρω ότι τα έχετε και εσείς και ο κύριος Σαλόπουλος και όλοι και στο ΤΑΠ και στον Εραστέχνη ΠΑΟΚ.